Σε απόγνωση βρίσκονται οι πολίτεκνοι σε όλη τη χώρα. Ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει βάλει στο μάτι τις περικοπές σε πολυτεκνικά επιδόματα και σε όσα δικαιούνται και σε όσα έχουν διεκδικήσει εδώ και χρόνια οι πολύτεκνες οικογένειες. Όπως ακούσετε και τις δηλώσεις της Προέδρου του Πολυτέκνου στην ΑΦΠΑΚΤΟ, οι περικοπές αγγίζουν μεγάλα ποσοστά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα βγάζουν πέρα τα μέλη των πολυτεκνικών οικογενειών. Οι πολυτεκνοί είναι μέρος της κοινωνίας. Όπως όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση αυτή την εποχή, πολύ περισσότεροι πολύτεκνοι. Οι πολύτεκνοι είναι καταναλωτές από ανάγκη. Όταν μια οικογένεια έχει 3, 4, 5 και περισσότερα παιδιά, έχει πολύ περισσότερα έξοδα και προφανώς όταν τα έσοδά της μειώνονται, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα έτσι κι αλλιώς, λένε οι πολυτεκνές οικογένειες. Όχι και με τις περικοπές αυτές που γίνονται. Φανταστείτε μια πολυτεκνή οικογένεια να μην μπορεί να συντηρηθεί. Τα μέλη της αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα διαβίωσης. Και όταν και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία τώρα εξαγγέλνουν και λένε ότι θα κόψουν τα επιδόματα, ξέρω ότι υπάρχουν πολυτεκνοί που περιμένουν πώς και τι να έρθει κάθε δεύτερο μήνα που έρχεται αυτό το μικρό οικονομικό εισόδημα που έχουν για να μπορέσουν να πληρώσουν άμεσες ανάγκες τους. Και αν νομίζετε ότι η ΝΑΦΠΑΚΤΟ θα ήταν εξαίρεση σε όλη αυτή την υπόθεση, κάνετε λάθος. Αφού, όπως μας δηλώνει και η πρόεδρος των Πολυτέκνων, Παναγιώτα Κοτρώνη, και στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ υπάρχουν πολυτέκνες οικογένειες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου προσφεύγουν άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δυνατότητες και στις απαιτήσεις της οικογένειάς τους. Πιστεύετε ότι μόνο μέσω συσπήρωσης των μελών των ενώσεων θα γίνει αυτό? Αυτό γίνεται. Όλοι ενδιαφέρονται και όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, να συγκεντρωθούν με τους συλλόγους τους, οι οποίοι συλλόγοι βέβαια, θα το ξέρετε ότι δεν επιδοτούνται από πουθενά. Μόνοι μας συντηρούμε τους συλλόγους μας από το 1,5 ευρώ που το μήνα που δίνει κάθε πολύτεκνος. Μου φαίνεται ότι μιλάμε σε ό,τι αμπί ακουόντων. Δεν νοιάζονται, δεν ενδιαφέρονται, δεν τους πονάει, δεν έχουν παιδιά, δεν ξέρουν τι σημαίνει, πώς μεγαλώνει μια οικογένεια σήμερα.